της διαφθοράς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κρατάει, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα, η οποία θεωρείται πλέον και επίσημα μία από τις πιο διεφθαρμένες χώρες στον κόσμο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Διεθνούς Διαφάνειας, η Ελλάδα έχει πλέον τα ίδια ποσοστά διαφθοράς με την Κολομβία, τη Μογγολία και την Ινδία. Πρωταθλήτρια στη διαφθορά η Ελλάδα. Το ελληνικό δημόσιο είναι το πλέον διεφθαρμένο στην Ευρώπη των 27. Στην έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθούν η Βουλγαρία στη δεύτερη, η Ιταλία στην τρίτη θέση, η Ρουμανία στην τέταρτη και η Σλοβακία στην πέμπτη θέση. Τι ζήτησαν και τι δεν ζήτησαν. Από 2.000 μέχρι 10.000. Η μη καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα μας φέρνει στην 94η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των 176 χωρών. Ελλάδα όπως Κολομβία. Πλέον και με τη Βούλα, η χώρα μας βρίσκεται στην ίδια κατηγορία όσον αφορά τα γενικά επίπεδα της διαφθοράς με την Κολομβία, την Ινδία, τη Μογγολία, τη Σενεγάλη και το Τζιμπουτί. Ως το χειρότερο μαθητή της Ευρώπης στη μη καταπολέμηση διαφθοράς, εμφανίζεται η Ελλάδα στα ξένα μέσα, ενώ δίνεται έμφαση στο ότι η χώρα μας μοιράζεται την ίδια θέση με χώρες όπως η Κολομβία. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης το φαινόμενο της διαφθοράς δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο στην Ελλάδα. Αυτό κατέδειξε έρευνα για το 2012 της Οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια που δημοσιοποιήθηκε στο Βερολίνο. Η Ελλάδα μοιράζεται την ίδια θέση με χώρες όπως η Κολομβία ή το Τζιμπουτί. Διαφθορά. Η Ελλάδα είναι ο χειρότερος μαθητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι η πιο διεφθαρμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με νέα έρευνα. Την ίδια ώρα στην Αθήνα, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορούσε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ για την πρωτιά στη διαφθορά. Η Ελλάδα έχει πέσει 16, αν δεν κάνω λάθος, θέσεις και βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρώπης ως χώρα διαφθοράς και βρίσκεται στην ίδια θέση με την Κολομβία. Η διαφθορά, η διαπλοκή είναι το οξυγόνο των κομμάτων που μας κυβερνούν. Κάθε μέρα αποκαλύπτονται προκλητικές υποθέσεις διαφθοράς στο δημόσιο. Οι ιστορίες τρέλας δεν έχουν τέλος. Ακούστε προσεκτικά χαρακτηριστικές περιπτώσεις σύμφωνα με τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης. Πολιτικός μηχανικός από την Πελοπόννησο βεβαίωσε κατασκευή δρόμου με κόστος 12 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπάρχει ούτε καν η χάραξή του. Μόνο και μόνο διότι ο εργολάβος διαβεβαίωσε την περαίωση του έργου. Τι συνέβη σε αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους? Ο εργολάβος που κατηγορήθηκε ότι πήρε τα χρήματα ισχυρίζεται ότι πτώχευσε και άρα δεν μπορεί να τα επιστρέψει στο κράτος. Και ο μηχανικός απλά προήχθησε γενικό διευθυντή. Και αν αυτή η ιστορία σας προκαλεί εντύπωση, δείτε και αυτήν. Γυναίκα εφοριακός που βρίσκεται στη φυλακή με ποινή 4 ετών με τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης και της πλαστογραφίας από το πειθαρχικό του δημοσίου, της επευλήθη πάυση καθηγόντων για μόνο 6 μήνες. Όταν βγει από τη φυλακή, θα επιστρέψει κανονικά στα καθήκοντά της. Ένας γιατρός έγραψε βιβλιάριο 93χρονης φάρμακο για τεχνητή γονιμοποίηση. Φυσικά δεν τον έβαψε κανείς από τα καθήκοντά του. Απλά του επιβλήθη μια μικρή ποινή. Έχει σπασμένο πόδι και μου ζητάει 300.000 χατηρικός. Ένας άλλος γιατρός υποστήριξε πως το φακελάκι που πήρε ήταν απλώς ένα έμπρακτο ευχαριστώ από τους συγγενείς του ασθενούς μετά την επιτυχή επέμβαση. Και η διαφθορά δεν είναι στατιστικά στοιχεία και αριθμοί βεβαίως, είναι καθημερινά παραδείγματα στις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Μαζί μου είναι ο Δήμος Βερίκιος, από πού να ξεκινήσει και πού να σταματήσει κανείς. Καθημερινά τα παραδείγματα βεβαίως τώρα γίνονται έλεγχοι, τόσα χρόνια τίποτα. Ναι, γιατί το σύστημα αυτό έχει στηριχτεί στο μη έλεγχο. Κανείς δεν ελέγχει κανέναν. Τώρα λοιπόν που άρχισαν οι έλεγχοι, τι διαπιστώνεται? Για παράδειγμα στην Κρήτη πιάστηκαν 6.274 αγρότες με εικονικά τιμολόγια που έχουν ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο κατά 37,7 εκατομμύρια ευρώ. Όχι ένα και δύο. 6.274. Μια ολόκληρη πολιτεία. Ολόκληρη. Μια κομμόπολη στην ουσία. Πόλη ολόκληρη. Έτσι. Και βεβαίως δεν είναι μόνο οι αγρότες. Έτσι, άκου δήμον. Να δεις περίπτωση. Μανδαριστής ενδυμάτων λέει. Δηλαδή μπαλωματής. Πιάστηκε με εικονικά τιμολόγια 2,9 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό κι αν είναι το χρυσό μπάλωμα. Έτσι είναι πραγματικά. Και βεβαίως, διαφθορά δεν υπάρχει μόνο στην Κρήτη. Απλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Έχεις παραδείγματα από τους ελέγχους που κάνει το ΣΔΕ. 36 επιχειρήσεις με εικονικά τιμολόγια ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Παντού εικονικά τιμολόγια. Εικονικά τιμολόγια, κατά τα άλλα, μας φταίει ο Πάγκαλος
που λέει μαζί τα φάγαμε. 6.274 κριτικοί αγρότες. Και για να καταλαβαίνουμε ότι εικονικά τιμολόγια, επιστροφή, ΦΠΑ και όλα αυτά σημαίνουν χρήμα, έχεις κάποια στοιχεία για το τι καταθέσεις έχουν Έλληνες αυτή τη στιγμή σε ελβετικές τράπεζες? Σε ελβετικές τράπεζες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ίδιου του τραπεζικού συστήματος της Ελβετίας, των τραπεζών της Ελβετίας, ξεπερνάει, λέει, συγγνώμη, τα 31,5 δις ευρώ. 31,5 δις δικά αυτά, μας λοιπόν, χρήματα εδώ, αυτά, ελληνικά λοιπόν, χρήματα σε ελβετικές λοιπόν, τράπεζες. Αυτά λοιπόν δεν είναι όλα νόμιμα. Έτσι. Είναι σαφές. Το ότι υπάρχουν 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ παστωμένα στις ελβετικές τράπεζες από Έλληνες καταθέτες, το γνωρίζει και η Μέρκελ, το γνωρίζουν και στην Τρόικα, το γνωρίζουν γενικώς οι δανειστές. Γι' αυτό μας λένε, φέρτε πίσω στη χώρα σας, πιάστε τα κλεμμένα και τα παστωμένα, βάλτε τους να επενδύσουν στην Ελλάδα και ερχόμαστε και μετά εμείς να επενδύσουμε. Όταν όμως το ελληνικό κράτος εκδηλώνει ακόμη και σήμερα αδυναμία ίσπραξης των κλεμμένων, έτσι, τότε δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο από το να καταφεύγουν, έτσι, στην επιβολή φόρων. Λοιπόν. Την αδυναμία λοιπόν του κράτους να μαζέψει τα κλεμμένα, να επιβάλλει στους καταθέτες να φέρουν τα παστωμένα που τα έχουν στην Ελβετία και στο εξωτερικό, να τα φέρουν στην Ελλάδα και να επενδυθούν αυτά τα χρήματα. Την πληρώνουμε όλοι εμείς. Εμείς. Λοιπόν, υπάρχει και συνταξιούχοι. Και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί, πολύ σωστά το λες. Υπάρχει μια πρωτοβουλία σε εξέλιξη, δες την τώρα. Εθνικό στόχο.